Ελάτε κύριε Καβαδέλα, να συνεχίσουμε επί της διαδικασίας. Ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, κ. Καβαδέλας, έχει το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με πρόφαση κάποια ενσωμάτωση οδηγίας βρήκε την ευκαιρία και πάλι να περάσει πάνω από μια ντουζίνα σχεδόν επιπλέον άρθρα για άσχετα θέματα, καθώς και δύο-τρεις επίσης άσχετες τροπολογίες, για τις οποίες όπως κάθε φορά ακούμε και πάλι την ίδια κασέτα, ότι δήθεν πρέπει οπωσδήποτε σήμερα ψηφιστούν γιατί πήγε το θέμα, ότι δήθεν κρίνονται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έτσι μειώνεται η δημοκρατία μας και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή η Βουλή έχει έργο να υπηρετήσει, έτσι μειώνεται η αξία του έργου που παρέχεται μέσα στη Βουλή. Για να μην παρεξηγηθώ ότι κάνω στην αντιπολίτευση, τιμώ τους υπουργούς που παρίστανται σήμερα. Θέλω τον κύριο Κουρουμπλή, τον πλέον επιτυχημένο ίσως υπουργό του συγκεκριμένου Υπουργείου. Εργάζεται σκληρά, είναι διαλλακτικός. Το έχει αποδείξει ότι έχει πράγματι ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να θίξουμε, κάποια θέματα τα οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι διαφορετικά από την αντίληψή μας. Παραδείγματος χάρη, αν ήθελαν πραγματικά να επιδείξουν στοιχειώδη σοβαρότητα οι αρμόδιοι οι οποίοι εξεργάζονταν αυτές τις τροπολογίες που τις φέραν τελευταία στιγμή, θα μπορούσαν να τις είχαν φέρει νωρίτερα, να μην έρχονται τελευταία στιγμή, να ξέρουμε τι γίνεται, να είχαν συζητηθεί σε νομοσχέδιο νωρίτερα τα ζητήματα αυτά. Και ας πούμε η οδηγία 1794 του 2015 θα μπορούσε η ενσωμάτωσή της να είχε γίνει νωρίτερα και προτιμήθηκε να αγνοηθεί το άρθρο 8 αυτής, προβλέπει την καταληκτική ημερομηνία της 10 Οκτωβρίου του 2017 και υπάρχει μια παντελής διαφορία για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Όμως πέρα από την αδιαφορία υπάρχουν και στοιχεία προχειρότητας διάσπαρτα στο σχέδιο νόμου που μας ανάγκασαν να τηρήσουμε στην Επιτροπή τις προηγούμενες Επιτροπές επιφυλακτική στάση, γιατί κατά τα άλλα η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης οδηγίας είναι δεδομένη. Φροντίζει ώστε να επεκταθούν σε ενωσιακό επίπεδο οι διατάξεις του εργατικού δικαίου και στους ναυτικούς, παρέχοντας πλέον κάπως πιο ενισχυμένη προστασία σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, αλλά και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλματος. Όμως, εδώ πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε την οδό προς σημαίες ευκαιρίας. Άλλο παράδοξο είναι το ξύλο άρθρων και νόμων που η ίδια κυβέρνηση, η ίδια κυβερνητική πλειοψηφία μάλλον, είχε ψηφίσει μόλις πριν από λίγους μήνες. Αναφέρομαι στο νόμο 4504 του 2017, με 14 διατάξεις που τροποποιούνται ή καταργούνται στο νόμο 4389 του 2016, με 5 διατάξεις. Πρέπει λοιπόν κάποιος να μας απαντήσει εδώ, πότε είχαν δίκιο οι αρμόδιοι, τότε ή σήμερα? Γιατί ο νόμος 4389 του 2016 είναι μνημονιακός νόμος και δεν έχει διευκρινιστεί πώς μπορούμε να τον υπερβούμε. Εάν το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει την άδεια από την Τρόικα για να προβεί σε αλλαγές αυτού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 13 που αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Με την εκ νέου αλλαγή του νόμου, δύο πλέον εισαγγελείς θα ασκούν λεκτικά καθήκοντα, ένας που θα είναι υπεύθυνος για το ένστολο προσωπικό και άλλος θα είναι υπεύθυνος για το πολιτικό προσωπικό. Αυτό μας ακούγεται ως θετικό, διότι επανειλημμένως ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και η Ένωση Κεντρών και οι βουλευτές έχουμε ζητήσει να υπάρξει έλεγχος παντού πριν προλάβουν να συμβούν τα λάθη. Όπως παραδείγματος χάρη στις προμήθειες. Ε,
Άλλωστε, ακόμα και στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύεται το σχέδιο νόμου, που συνοδεύεται με αυτό το σχέδιο νόμου, και στη σελίδα 9 αυτής γίνεται ευθέως παραδοχή για πρόβλημα που έχει ήδη δημιουργηθεί από την παράβλεψη σχετικών μεταβατικών ρυθμίσεων. Τα ίδια προβλήματα ισχύουν και για το προβλεπόμενο στο άρθρο 14 ετήσιο επίδομα σύντησης των 600 ευρώ που είναι ελαχιστότατο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό, το οποίο είχε δοθεί στους εσωτερικούς σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και αποδίδεται πλέον και στους υπόλοιπους σπουδαστές των Ακαδημιών εφόσον πληρώνουν τα ίδια κριτήρια. Μέχρι εδώ είναι όλα καλά, θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε με κονδύλια τους ακαδημαϊκούς φοιτητές. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι τα κονδύλια που ξοδεύονται για αυτά τα επιδόματα προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Οπότε, εύλογα εμείς στην Ένωση Κεντρών αφενός δεν έχουμε αντίρρηση για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος, αλλά παρακαλούμε κάποιον να μας πει ποιες δημόσιες επενδύσεις εξυπηρετούνται με τέτοιες παροχές που μόνο σαν προεκλογικές ακούγονται. Γιατί σύμφωνα με το όσο αναφέρονται στο site της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων, δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες άειλες, το υπογραμμίζω, επενδυτικές δραστηριότητες του δημοσίου. Τώρα, το πώς γίνεται τα επιδόματα σύντησης να βαφτίζονται δημόσιες επενδύσεις και να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, προφανώς μόνο εσείς γνωρίζετε, θα μπορούσατε να βρείτε κάτι άλλο για να μπορέσετε να υποστηρίξετε αυτήν την καλή σας διάθεση και καλή σας πρόθεση, εν πάση περιπτώσει. Εκτός από αυτό, στη συνεδρίαση στην αρμόδια επιτροπή έγιναν καταγγελίες ότι ακόμα και αυτό το μικρό επίδομα χορηγείται όποτε το θυμηθούν οι αρμόδιοι, με συχνές βεβαίως καθυστερήσεις μηνών. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση. Και αν ψάχνουμε για μια τρίτη σοβαρή προχειρότητα, θα έλεγα, να πάμε στην παράγραφο 1, το άρθρο 20, για την εισαγωγή της Σχολής Δόκιμων Σημειοφόρων του Λιμενικού Σώματος, της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, που για φέτος χάνεται αυτή η δυνατότητα λόγω της καθυστέρησης νομοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου. Έτσι κάνουν οι ευκαιρίες. Μερικές άλλες παρατηρήσεις με τα άρθρα 6, 7, 8 εννοείται ότι συμφωνούμε, μιας και παρέχονται επιπρόσθετες προστασίες σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, καθώς και με το άρθρο 11, με το οποίο περιγράφονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τις σωματικές απολύσεις, όπως για παράδειγμα για πλοία που εκτελούν εποχιακά εσωτερικά δρομολόγια, αναγκαία για την ομαλή νησιωτική διασύνδεση. Περαιτέρω για την προτινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 15, που αφορά υποχρεωτική απόσπαση προσωπικού από την ρυθμιστική αρχή λιμένων και το λιμενικό σώμα, κατά παρέκκληση των προβλεπομένων στον υπαλληλικό κώδικα και μάλιστα για 5 χρόνια φυσικά, και έχουμε αντιρρήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε αρνητικά το ότι μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού, αγνώντας τη φυσική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Θα προτιμούσαμε να υπάρχει μια πιο αγαθή συνεργασία μεταξύ της ηγεσίας του λιμενικού με την ηγεσία του Υπουργείου. Άλλωστε και στη σχετική έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής υπάρχει σχετική αναφορά, μάλιστα με επέκκληση λόγων αντισυνταγματικότητος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξάρω επίσης το σημαντικό έργο που επιτελούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, που επιχειρούν κάτω από αντίξωες όντως συνθήκες, έχουν μια τεράστια ακτογραμμή, να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις φύλαξης των θαλασσίων μας συνόρων και προσφέρουν ως δυνατόν υπηρεσίες παντός τύπου, ακόμα και διάσωσης μεταναστών, προσφύγων, οι οποίοι καθημερινά χρήζουν τις ανάγκες τους.
Οι ανάγκες είναι τεράστιες στον συγκεκριμένο τομέα. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό να λάβει μέρημνα ώστε να μην αναζητάτε προσωπικό από αυτές τις μάχημες υπηρεσίες πρώτης γραμμής, προκειμένου να καλύπτονται κενά οπισθοφυλακής ή γραφειοκρατίας ή μεταθέσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οργανικές θέσεις κατόπιν των μνημονιακών απαιτήσεων έχουν μειωθεί από 11.000 στελέχη σε μόλις 8.000, όπως υπόθηκε στην Επιτροπή, που προφανώς έπληξε τη λειτουργία των σωμάτων αυτών, αλλά ωφέλησε βέβαια ταμιακά τον προϋπολογισμό. Άλλωστε, σύμφωνα με τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, τα ανώτατα στελέχη φέρουν την ιδιότητα του στρατιωτικού και καλό είναι να μην εμπλέκονται σε ρουσφετολογικές διαδικασίες. Διακείμεθα θετικά για κοινωνικούς λόγους προς την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου του 20 που συζητούμε τώρα, που προβλέπει κατ' εξαίρεση εισαγωγή στις σχολές για πολύτεκνους, τρίτεκνους και για τα τέκνα τους, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, στις σχολές εννοώ λιμενικού σώματος και ΛΑΚΤ. Ή θυμάτων ειρηνικών ειρηνικής περίοδου στελεχών ή του λιμενικού σώματος ΛΑΚΑΤ και τέκνα αποβιώσαντος ή αναπήρου στρατιωτικού κατά την εκτέλεση διαδεταγμένης υπηρεσίας. Οι ιδιώτες που με κίνδυνο της ζωής τους έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος. Επίσης, για το άρθρο 24 και συγκεκριμένα για την προτινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 που αντικαθιστά το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, παρόλο που έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, διακείμεθα εν κατακλείδη θετικά, καθότι θεωρούμε ότι ο εξορθολογισμός και η μείωση των προστήμων προάγει την εισπραξιμότητά τους. Η πράξη έχει αποδείξει ότι δυσθεώρητα πρόστιμα δεν εισπράττονται ποτέ. Και αφετέρου προάγει την λογική της υπευθυνότητας, δηλαδή όταν μειωθούν τα πρόστιμα κάνουμε πιο υπεύθυνους τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ό,τι αφορά την ψήφο μας επί του σχεδίου νόμου, δυστυχώς οι πολλές προχειρότητες και κάποιες ρυθμίσεις που εγώ προσωπικά θα μπορούσα να τις πω άσχετες, για άλλη μια φορά μας αναγκάζουν να ψηφίσουμε παρόν, παρά τα όποια θετικά περιλαμβάνει η οδηγία, με τα οποία ενισχύεται το αίσθημα ασφαλείας των ναυτικών και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Όσο για τις τροπολογίες με γενικούς αριθμούς 1546, 1547, 1548 και ειδικούς 34, 35 και 36 αντίστοιχα, όπως προείπα, είμαστε αρνητικοί διότι είναι παντελώς άσχετες με το σχέδιο νόμου και οπωσδήποτε δεν πρέπει να παρισφρήσουν στις διατάξεις ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω να βάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πλάτες και νερό στο κρασί τους, και οι εργαζόμενοι και οι πλειοκτήτες και η κυβέρνηση, διότι φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι πλέον αυτού του κλάδου αν ένας κρίκος, ας πούμε πλειοκτήτες, πάρουν τα καράβια τους και φύγουν προς ξένη σημαία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδέλα.